αντικειμενική πρωτοβουλία αυτή της Ελληνικής Βουλής, το να φωτιστούν δηλαδή πτυχές για το πώς έχει εκτιναχτεί το δημόσιο χρέος μέσα από την εφαρμογή ενός προγράμματος, το οποίο υποτίθεται ότι θα οδηγούσε στη μείωσή του, και τελικά είχαμε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Χτες, αν δεν κάνω λάθος, στην Επιτροπή κατέθεσε και ο κύριος Ζουμελιώτης, ο πρώην εκπρόσωπος της χώρας μας, ο Διεθνής Νομισματικό Ταμείο, ο οποίος έδωσε πολλά στοιχεία για ποιο λόγο δεν επιλέχτηκε η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους τον πρώτο χρόνο, τον πρώτο καιρό της εφαρμογής του προγράμματος, και για ποιο λόγο οι γαλλογερμανικές τράπεζες δεν θέλαν να κουρευτεί το χρέος, γιατί κατήχαν αρκετά μεγάλο ποσοστό ελληνικών ομολόγων. Έχει σημασία σήμερα να δούμε και τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, τα πρώτα συμπεράσματα αυτής της επιτροπής, για τον απλούστατο λόγο, για να κάνουμε απλά έναν απολογισμό του παρελθόντος, αλλά για να δούμε για ποιο λόγο και το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να επιμένουν οι δανειστές σε μια παραλλαγή, εξίσου σκληρή θα έλεγα, σε μια παραλλαγή ενός προγράμματος το οποίο έχει δείξει την αποτυχία του σε όλες τις πτυχές του. Δεν είναι λίγοι πάντως εκείνοι που λέγανε ήδη από χθες ότι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη και στενή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, όπου πλέον ο ένας μεταξύ μας ρωτάμε τον άλλον τι βλέπεις να γίνεται, τι εκτιμάς, γιατί όλοι προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, και θέλω και εσείς να προσπαθήσετε να μας εξηγήσετε στη συνέχεια της συζήτησής μας τι γίνεται. Δεν ήταν λίγοι λοιπόν εκείνοι που έλεγαν εχθές ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία επικοινωνία με τις Βρυξέλλες, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη δηλαδή. Μία μέρα πριν από το Eurogroup, όλοι εχθές έκατσαν και άκουσαν, και εκτός συνόρων εννοώ, με πολύ μεγάλη προσοχή, τα όσα είπε από το Βήμα και το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, και σήμερα μέσω της Επιτροπής για το Χρέος και παρουσία βεβαίως του Πρωθυπουργού στέλνουμε ένα μήνυμα προς τα έξω. Αρκετοί λένε ότι προκαλούμε με αυτόν τον τρόπο. Θέλετε να μας αποσαφηνίσετε το μήνυμα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση προς τα έξω για το χρέος? Νομίζω το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση σε όλες τις εκφράσεις της, και σήμερα αλλά και χτες ο Πρωθυπουργός στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την προηγούμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση των πολιτικών αρχηγών στο Κοινοβούλιο, το μήνυμα που δίνει η κυβέρνηση σε όλες τις κατευθύνσεις και προς τα μέσα και προς τα έξω, είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω από την εντολή του ελληνικού λαού. Έχει καταθέσει μια σειρά λεπτομερών και ξεγασμένων προτάσεων, οι οποίες δεν ήταν οι αρχικές της θέσεις, ήταν μια σύνοψη των συζητήσεων που έχουν γίνει εδώ και μήνες στο επίπεδο της συζήτησης με τους θεσμούς. Έχει κάνει λοιπόν πολύ σημαντικές υποχωρήσεις. Από την άλλη όμως αντιλαμβάνονται όλοι όσοι μας ακούνε, αλλά πρέπει να το αντιληφθούν και οι ηγεσίες στο εξωτερικό της χώρας, ότι υποχωρήσεις είναι ένα πράγμα, αλλά το να αψηφείς την εντολή του ελληνικού λαού, ο οποίος επί 5 χρόνια έχει δεινοπαθήσει από μια πολιτική η οποία έχει ισοπεδώσει και την οικονομία και την κοινωνία, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κυρία Σβηγκού, ποια είναι τελικά για την κυβέρνηση, ποια είναι τελικά για τον ΣΥΡΙΖΑ η εντολή που έδωσε ο λαός? Γιατί και εδώ έχουμε μπερδευτεί λίγο. Καθένας, θέλω να πω, την ερμηνεύει λίγο διαφορετικά. Καταρχήν, για να μην μπερδευόμαστε, υπάρχει το ήδη νομοθετημένο πλαίσιο το οποίο έχει κατακτήσει η κυβέρνηση. Υπάρχουν τα νομοσχέδια τα οποία έχουν ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε μιλάμε για το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, για τις 100 δόσεις, για την επαναλειτουργία της ΕΚΤ, για την ανασυγκρότηση και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Τώρα μπαίνει στη Βουλή, μπήκε στην Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια. Όλα αυτά λοιπόν περιγράφουν ένα πλαίσιο το οποίο είναι εντός των προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δίνει τη μάχη σε μια σκληρή διαπραγμάτευση και υπό ασφικτικούς εκβιασμούς για να φέρει μια λύση, όχι απλά μια συμφωνία για ένα, δύο, τρεις μήνες, μια λύση η οποία θα είναι βιώσιμη και η οποία θα είναι κοινωνικά δίκαιη, για να μπορέσει και σε βάθος τετραετίας να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το τόνισε πάρα πολλές φορές, 3-4 φορές εχθές ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να κλείσει κάθε στόμα που μιλάει για εκλογές. Από το εσωτερικό σας εννοώ. Είναι όμως και η αλήθεια. Στο εσωτερικό σας, γιατί μιλάνε τότε κάποιοι ακόμα για εκλογές? Γιατί προκρίνουν ως εναλλακτική τις εκλογές?
αυτό που νομίζω όλοι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ προκρίνουν είναι την υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης απέναντι στον ελληνικό λαό. Εσείς δεν μπορείτε εκ των πραγμάτων να εφαρμόσετε όλες τώρα. Αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα, γι' αυτό σας μίλησα για το ήδη, για τα νομοθετήματα που έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή. Αυτό υλοποιούμε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό το λόγο και διαπραγματευόμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο και την κοινωνική συνοχή θα διασφαλίζει, αλλά και την οικονομία θα επανεκκινήσει. Μέσω των φορών, για ακόμη μια φορά, κυρία Σβίγκου. Έχετε δίκιο ότι δεν γίνεται να μπουν νέοι φόροι, ληστικοί φόροι όπως αυτοί που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, σε μια κοινωνία η οποία έχει ήδη δεινοπαθήσει. Γιατί πλέον και οι φοροδοτικές ικανότητες των πολιτών έχουν εξαντληθεί. Αυτό το οποίο υπάρχει στις ελληνικές προτάσεις είναι μια προσπάθεια επιμερισμού προς το πιο δίκαιο των φόρων. Σας είπα και πριν ότι. Με αυτόν τον καταμερισμό που λέτε. Ορίστε. Μέσω του καταμερισμού που λέτε, γιατί μέσω λέτε εννοώ και του καταμερισμού κόμμα και των βαρών και της μεταφοράς των βαρών από αυτούς που από τα χαμηλά και μεσαία στρώματα στα πιο υψηλά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως γίνεται μια κριτική στις 47 σελίδες από πολλούς, γινόταν το προηγούμενο διάστημα, όταν αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε είναι εκβιαστικά κείμενα των δανειστών, τα οποία και οι ίδιοι, αν παρακολουθήσουμε και τα διεθνή δημοσιογραφικά μέσα, δεν μπορούν να τα υπερασπιστούν. Και γι' αυτό γίνεται και ένα. Θα έρθουμε και στην πρόταση. Θα έρθουμε στην πρόταση που παρουσιάστηκε μέσω Juncker. Εγώ θέλω να επιμείνουμε λίγο στην πρόταση των 47 σελίδων, τη δική σας, γιατί. Άκουσα με προσοχή αυτό που είπατε εσείς. Άκουσα με προσοχή χθες, φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Λεουτσάκο. Ακούσαμε όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επίσης μίλησε για καταμερισμό και για έναν καλύτερο, όσο γίνεται, τρόπο που θα πληρώσουν και κυρίως για το ποιοι θα πληρώσουν. Και αυτό που είδαμε και μάθαμε, και δυστυχώς το μαθαίνουμε από το εξωτερικό, μαθαίνουμε τις πληροφορίες για το τι κάνουμε ως ελληνική κυβέρνηση, είναι ότι. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι επιχειρήσεις όταν εσείς οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση στεκόσασταν στο πλευρό επιχειρήσεων που έχουν αντέξει, που έχουν καταφέρει να αντέξουν τα χρόνια της κρίσης, κάτι στο κάτω-κάτω το οποίο συνεπάγεται και κάποιες. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των επιχειρήσεων και συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες την περίοδο της κρίσης βίωναν το ένα λουκέτο μετά το άλλο. Από εκεί πέρα, οι προτάσεις μας αφορούν στις κερδοφόρες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρώσουν και αυτές βάρη και οι οποίες το προηγούμενο διάστημα προχώρησαν πολλές, άλλες από αυτές προχωρήσαν σε απολύσεις ή σε μειώσεις μισθών, μπαίνοντας όλο αυτό την περιδίν της ύφεσης και της εσωτερικής υποτίμησης. Εμείς αυτά θέλουμε να διορθώσουμε. Αλλά διαφωνήσω μαζί σας στην εξής επισήμανση, στο ότι τα μαθαίνουμε απ' έξω. Σε κάθε παρέμβαση του Πρωθυπουργού, είτε αυτή είναι στο επίπεδο των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, να πούμε και ότι μετά από πολλά χρόνια που ο κ. Σαμαράς δεν πήγαινε στην ώρα του Πρωθυπουργού, ο σημερινός Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει και το κάνει. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Μιλάμε σε κάθε βήμα της διαπραγμάτευσης. Ο ελληνικός λαός είναι ενήμερος. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί κάθε μέρα να μας ενημερώνει και για τις προτάσεις. Και για τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και για τις κόκκινες γραμμές και για τις υποχωρήσεις που έχει κάνει, αλλά και για τις απαιτήσεις των δανειστών. Και θεωρώ ότι όσο δεν υποχωρούμε στα εκβιαστικά διλήμματα τα οποία τίθενται από την απέναντι πλευρά, τόσο πιο πιθανή είναι η εξέβρεση μιας βιώσιμης λύσης. Γιατί θα είναι πολύ εύκολο και για την κυβέρνηση να δεχθεί όλα αυτά τα οποία δημοσκοπικά είναι αρκετά υψηλά τα ποσοστά δημοφιλίας της κυβέρνησης. Έχει μια νοπή εντολή, θα μπορούσε να κάνει αυτό που είχαν κάνει υπό κατοχή της. Ναι. Δηλαδή να ψηφίσει εντελώς τη λαϊκή εντολή και να επικαλεστεί μια και μιλάτε για τα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Την ασφυκτική ρευστότητα και να υλοποιήσει πράγματα τα οποία τα πιστεύει. Πρέπει να παρατηρήσετε την τελευταία δημοσκόπηση που έγινε προχθές από την GPO για λογαριασμό του Μέγκα. Εκεί έχετε μια πάρα πολύ δυνατή συσπήρωση, γύρω στο 90%. Από εκεί και πέρα όμως έχει αυξηθεί. Δεν αποτελεί το πλειοψηφικό ποσοστό, έχει αυξηθεί όμως το ποσοστό εκείνων που βλέπουν ότι τελικά εμείς θα αναγκαστούμε να υποχωρήσουμε έναντι των δανειστών και όχι
όπως λέγατε προεκλογικά και το πίστεψε ο κόσμος, θα τους πούμε όχι και θα υποχωρήσουν εκείνοι. Δεν λέγαμε ακριβώς αυτό. Αλλά εμείς αυτό που λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε και αυτό παλεύουμε, είναι ότι, παλεύουμε για μια συμφωνία η οποία θα βάλει τέλος στις πολιτικές που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Εντός ευρώ. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και αυτό πρόκειται να κάνουμε. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή μια οποιαδήποτε λύση η οποία θα έθετε την Ελλάδα εκτός του ευρώ θα ήταν όχι απλά επικίνδυνη για την Ελλάδα, θα ήταν τρομακτική και για τις επιπτώσεις της και για το σύνολο της ευρωζώνης. Αυτό το επισημαίνουν όλοι οι έγκυροι αναλυτές, αυτό επισημαίνεται σε κάθε τόνο από ανθρώπους οι οποίοι και από οργανισμούς και ομίλους που δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι φιλέλληνες, απλώς είναι ρεαλιστές. Εμείς σε αυτό το ρεαλισμό προσβλέπουμε και θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να μπει βόμβα στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή οι δανειστές επιμένουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει απορρίψει ο ελληνικός λαός και το οποίο πρόγραμμα βάζει βόμβα στα θεμέλια όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν συνεχίσει και η Ευρώπη σε μια τέτοια πολιτική μονομερούς λιτότητας και απόρριψης της δημοκρατίας εντός των χωρών της, τότε τα αποτελέσματα θα είναι η άνοδος ακροδεξιάς που βλέπουμε σε χώρες όπως η Γαλλία και όχι μόνο. Και νομίζω ότι οι συνέπειες θα είναι τρομακτικές για το σύνολο των χωρών και για το σύνολο των ευρωπαϊκών λαών. Επί της ουσίας, ρεαλιστικά, κυρία Σβίκου, περιμένουμε κάτι αύριο από το Eurogroup? Νομίζω ρεαλιστικά, δεν θέλω να μιλάμε με ορόσημα και με κειμενομένους σταθμούς, πρέπει να περιμένουμε ότι η συμφωνία θα έρθει στο βαθμό που και οι δανειστές θα αντιληφθούν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Με ορόσημα, γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί σας να μην τα τοποθετούμε σε κουτάκια, αλλά όταν ο ελληνικός λαός διαβάζει, ακούει ολοένα και περισσότερα σενάρια για capital controls, τα οποία θα γίνουν το την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, τα οποία όμως τη δεν Δευτέρα, τα διαβάζει. Θα πρέπει εδώ να το ξεκαθαρίσετε. Έχετε δίκιο. Και αλλά να πείτε ότι όλα αυτά που γράφονται δεν ισχύουν, αν θέλετε να μιλήσουμε και χωρίς ορόσημα. Έχετε δίκιο. Να πω όμως ότι τα capital controls δεν τα γράφουν απλά οι δημοσιογράφοι. Τα λένε πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν, από τότε που έχει βγει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια αυτή η κατάσταση έχει εκταχυθεί την τελευταία περίοδο, συνεχίζουν να επιχαίρουν και να παρακαλούν για μια χρεοκοπία της χώρας. Και όπως τα capital controls και όλες αυτές οι πολύ δύσκολες καταστάσεις για την ελληνική οικονομία έχουν διαψευστεί από την ίδια την πραγματικότητα το προηγούμενο διάστημα, έτσι θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Από το εξωτερικό, γιατί τα λένε, κυρία Σβίκου? Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός... Γιατί μιλάνε από το εξωτερικό μας κειμένες σήμερα με ένα για έλεγχο κεφαλαίων. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει επιδείξει και μια ψυχραιμία και μια σοβαρότητα και απαντάει σε αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται και εντός και εκτός της χώρας, μακετή ψυχραιμία και μακετό ρεαλισμό. Τώρα λοιπόν τι να κάνει αυτός ο ψυχραιμός και υπομονητικός μέχρι στιγμής? Για τα γραφικά μέσα, για να απαντήσω και σε αυτή τη σας την ερώτηση, για αυτές τις ειδήσεις που οποίες ακούγονται, να πω καταρχήν ότι όπως υπάρχουν αυτές οι ειδήσεις που έχετε δίκιο που τις επισημαίνετε, υπάρχουν και άλλες οι οποίες επισημαίνουν τους κινδύνους ενός ενδεχόμενου αδιεξόδου σε διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα και τον κίνδυνο για την ευρωζώνη. Σαφέστατα. Οπότε να έχουμε την εικόνα τη μία πλευρά και καθημερινά παρουσιάζονται και οι δύο πλευρές, τουλάχιστον από όσους θέλουν να παρουσιάζουν και τις δύο πλευρές, αλλά δεν μου έχετε απαντήσει. Για ποιο λόγο αν υπάρχουν... Αν περιμένουμε, όχι, δεν αφορά αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο τον αφορά. Εάν πρέπει να ανησυχεί, αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα, κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, θα δούμε το παράδειγμα της Κύπρου να εφαρμόζεται εδώ. Ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί από μια κυβέρνηση η οποία έχει δείξει στην πράξη και το έχει δείξει από την πρώτη στιγμή που έχει αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας ότι θα παλέψει τα συμφέροντά του. Αυτό έκανε, αυτό θα κάνει. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, σας είπα και πριν, δείχνει εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση η οποία για πρώτη φορά διαπραγματεύεται από τότε που μπήκε η χώρα στο μνημόνιο. Για πρώτη φορά διαπραγματεύεται για τα συμφέροντα της χώρας. Αυτά τα οποία παρουσιάζει ως διαπραγμάτευση η ελληνική πλευρά. Θα τον ακούσετε, φαντάζομαι. Ο κύριος Σούλτς, νομίζω, έχει ευθύνη
και όπως έχει ευθύνη και το Ευρωκοινοβούλιο και οι δυνάμεις που είναι κυρίαρχες σε αυτό, για το λόγο για το ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει πάρει στα σοβαρά το ρόλο του, γιατί είναι αυτό που αντιπροσωπεύει και σε αυτόν στο οποίο θα έπρεπε να ακούγονται οι φωνές των Ευρωπαίων πολιτών, να έχει μια θετική παρέμβαση στη διαπραγμάτευση. Εμείς παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι οι πιο ρεαλιστικές και οι πιο ψύχαιμες φωνές εντός της Ευρώπης θα επικρατήσουν έναντι των αιμονικών κύκλων των δανειστών. Εξακολουθείτε να επιθυμείτε άμεσα μία σύνοδο κορυφής, κυρία Σβίγκου? Εμείς επιθυμούμε, και σαν ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι και η κυβέρνηση το επιθυμεί, να σε όλα τα δυνατά φόρα και με όλους τους δυνατούς τρόπους να συζητηθεί το ελληνικό θέμα. Σε τι επίπεδο? Και αυτό σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή. Σε πολιτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι έχει γίνει σε τεχνικό επίπεδο έχει γίνει. Και έχουν διαφανεί και ποια είναι τα αδιέξοδα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν σε τεχνικό επίπεδο. Οι ίδιοι οι τεχνικοί εκπρόσωποι των θεσμών δεν έχουν την διαπραγματευτική εντολή για να μπορέσουν να πάρουν τις αποφάσεις τις οποίες θα πρέπει να πάρουν. Αυτή τη στιγμή είναι πολιτικό το θέμα και με πολιτικό τρόπο θα πρέπει να γεφυρωθούν οι διαφορές. Επειδή δημιουργήθηκε μία σύγχυση, τελικά τέλος του μήνα θα πληρώσουμε τις ομαδοποιημένες δόσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Τα έχει τα χρήματα και κυρίως την πολιτική βούληση η κυβέρνηση, κυρία Σβίγκου? Αυτό που έχει πει η κυβέρνηση είναι ότι θα είναι εντάξει με τις δικές της χρηματοδοτικές υποχρεώσεις προς τους δανειστές, στο βαθμό όμως που και οι ίδιοι θα είναι εντάξει με τις δικές τους χρηματοδοτικές υποχρεώσεις προς την Ελλάδα. Τι σημαίνει? Γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι από τον Αύγουστο η Ελλάδα δεν έχει πάρει ευρώ όσο φύλανε από τους δανειστές. Άρα μας λέτε ότι μόνο αν υπάρξει συμφωνία και μας δώσουν τη δόση θα τους πληρώσουμε. Σε ένα παιχνίδι εκβιασμών και ασφυξίας το οποίο προσπάθησαν να παγιδεύσουν την ελληνική κυβέρνηση. Καλά το κατάλαβα. Αυτό που νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλοι είναι ότι γίνονται τα πάντα για να υπάρξει μια συμφωνία και για να μπορέσει αυτή η συμφωνία και να ανοίξει τη στρόφιγγα προς την Ελλάδα, όπως οφείλουν οι δανειστές, και αντίστοιχα η Ελλάδα θα είναι συνεπής και στις υποχρεώσεις της. Ιδάλλως? Ιδάλλως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο ιδάλλως. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σημείο που οι διαπραγματεύσεις είναι σε πολύ κρίσιμο στάδιο. Ο Πρωθυπουργός θες είπε ότι τώρα αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις, άρα τώρα αρχίζουν και οι εκβιασμοί και οι πιέσεις και τώρα είναι και η στιγμή να βρεθεί μια λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σβίγκου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Γρήγορα σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.